Αγαπητές φίλες και φίλοι, εκ μέρους του Δήμου Πατρέων, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μεγάλη συγκέντρωση, μια πρωτοβουλία του Δήμου και του Εργατικού Κέντρου της Πάτρας, καθώς και πάνω από 100 άλλων φορέων, οι οποίοι συνολικά εκφράζουν την υπερθυμία του υπέροχου αγωνιστή λαού της Πάτρας. Ενός λαού που δεν συμβιβάζεται με την αδράνεια, τη μούγκα, τον καναπέ, αλλά ρίχνεται στη μάχη, στον αγώνα, γιατί ξέρει πολύ καλά ότι τίποτα δεν μας χαρίζεται, όλα καταφιούνται. Ξέρουμε ότι αν δεν παλέψουμε για τη ζωή, τη δουλειά και τα δικαιώματά μας, δεν έχουμε μέλλον εμείς και τα παιδιά μας. Ξέρουμε ότι οι κυρίαρχοι του πλούτου που ζουν από την εργασία του λαού δεν θέλουν να κουνιέται φύλλο και αυτό φροντίζουν να το υλοποιούν τα στηρίγματά τους οι πολιτικές δυνάμεις που τους υπηρετούν. Είναι ιδιαίτερη η χαρά μας που η πορεία μας συναντιέται με τη μεγάλη κινητοποίηση των εργατικών συνδικάτων της Αττικής, του λαού της Αττικής, που παλεύει για σύγχρονες υποδομές και μέτρα προστασίας, ώστε να μην μένει αβοήθητος μπροστά σε κάθε λογής καιρικά φαινόμενα και φυσικές καταστροφές. Τα προβλήματα είναι κοινά, τόσο που ακόμα κι αν δεν είχαμε προγραμματίσει τη σημερινή συγκέντρωση, η ψυχή, η καρδιά μας θα ήταν εδώ. Από άκρη σ' άκρη, σ' όλη την Ελλάδα, πρέπει οι εργαζόμενοι, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι μικροί έμποροι, οι αγρότες που ξεκληρίζονται, να ξεπεράσουμε προκαταλήψεις και να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να ανατραπεί, να μπει στο περιθώριο η πλουτοκρατία, αυτοί που κάνουν κουμάντο στην οικονομία. Το διέρη και βασίλευε του λαού είναι προς όφελος των μεγάλων συμφερόντων που παρασιτούν, που ζουν από τον ιδρώτα του λαού. Αγαπητές φίλες και φίλοι, ο λαός στην Πάτρα, την Αττική, σε όλη την Ελλάδα, δεν έχετε άλλο τις συνέπειες μιας πολιτικής που τον καταστρέφει. Δεν μπορούμε να συνηθίσουμε τους χιλιάδες νεκρούς από την πανδημία. Η ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας είναι μονόδρομος. Σήμερα, χάρη στις επιστημονικές, τεχνολογικές και παραγωγικές δυνατότητες, μπορεί να αντιμετωπιστεί η πανδημία και πλήθος άλλων ασθενειών. Χρειάζεται η κατάργηση της εμπαραγματοποίησης της υγείας, να υπάρχει πρόσβαση, παροχή υπηρεσιών δωρεά σε όλο το λαό. Τα λαϊκά στρώματα στενάζουν από την ακρίβεια και τον εφιάλτητο λογαριασμό στην ενέργεια. Δεν μπορούμε να ανεχτούμε το 2022 να υπάρχουν οικοκυριά που ζουν χωρίς ρεύμα. Δεν ανεχόμαστε να έχει η πόλη μας 33.000 ανέργους, να υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να εργαστούν, να προσφέρουν, να δημιουργήσουν και ένα πανάθλιο σύστημα να τους εμποδίζει από το να έχουν δουλειά με δικαιώματα. Αγαπητές φίλες και φίλοι, ο Δήμος μας, όπως και όλοι οι Δήμοι της χώρας, υφίσταται ιδιαίτερα μετά το 2010 άγρια περικοπή της κρατικής χρηματοδότησής του. Με βάση τους νόμους που ψήφισαν οι κυβερνήσεις του συστήματος, υποχρεούνται να δώσουν πάνω από 5 δισεκατομμύρια ευρώ στους Δήμους και δίνουν 65% λιγότερα. Αυτό οδηγεί σε αδυναμία ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών σε όλους τους τομείς, στη δημοτική οδοποιία, τα πεζοδρόμια, στη διασφάλιση της προσβασιμότητας στον ΑΜΕΑ, τους ελεύθερους χώρους,
το σύνολο των αναγκών της πόλης μας. Με την υπερπροσπάθεια της Δημοτικής Αρχής και των εργαζομένων του Δήμου μας, οι οποίοι έχουν στην ιεράρχηση του σχεδιασμού πρώτα τις ανάγκες του λαού, γίνεται ένα πολύ σημαντικό έργο. Δεν φτάνει όμως. Για να καταφέρουμε όσα απαιτούνται, χρειάζονται οι οικονομικοί πόροι που δικαιούμαστε και η κατάργηση του νόμου που απαγορεύει τις προσλήψεις στο δημόσιο. Απαιτείται άμεση έναρξη της διαδικασίας πρόσληψης του αναγκαίου προσωπικού. Δεν δεχόμαστε τη τιμωρία του Δήμου μας, τη τιμωρία των συμπολιτών μας μέσω της δεύτερης και τρίτης φορολόγησης για την παροχή υπηρεσιών που έχουν ήδη πληρώσει και έπρεπε να είναι αυτονόητες. Δεν δεχόμαστε την επιβολή προστήμως, όπως είναι το τέλος ταφής των απορριμμάτων, για να πληρώσει άλλη μια φορά ο λαός την πράσινη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων. Δεν δεχόμαστε την οικονομική αφέμαξη των Δήμων μέσω της αύξησης των τιμών σε ρεύμα, πετρέλαιο, εφόδια, στην αυτεπιστασία κλπ. Ο πατραϊκός λαός δεν μπορεί να συμβιβαστεί με τα ελάχιστα που περισσεύουν από τους κυρίαρχους του τόπου μας. Γι' αυτό δεν επιτρέπουμε τη διχοτόμηση της πόλης μας, της παραλιακής ζώνης, από την επιφανειακή διέλευση του τρένου. Με αγώνες και προσπάθεια πετύχαμε την υπογειοποίηση του μεγαλύτερου τμήματος. Μας μένει ένα μικρό τμήμα από την οδό Κανελοπούλου έως το Ρίο. Συνεχίζουμε. Από το Σύνταγμα δηλώνουμε ότι δεν θα θυσιάσουμε τη ζωή μιας πόλης χιλιάδων ανθρώπων για τα κέρδη των λίγων, που το μόνο που τους νοιάζει είναι η μετακίνηση των προϊόντων τους. Το γραμμικό πάρκο, ο ποδηλατόδρομος, το υπόγειο τρένο είναι επιλογές που απαιτεί το σήμερα και το αύριο της πόλης μας. Το ίδιο μήνυμα στέλνουμε και για την παραχώρηση στο Δήμο των 140 στρεμμάτων του πρώην σκουπιδότοπου στο Ριγανόκαμπο, για να κάνουμε το μεγάλο ανατολικό πάρκο. Το υπερταμείο το θεωρεί χαρτοφυλάκιο. Εμείς το θεωρούμε πνεύμονα πρασίνου ζωής, ανάπαυσης. Δεν μπορούμε να δεχτούμε τα παιδιά μας να μην μπορούν να χρησιμοποιούν τις αυλές των σχολείων, τις δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις, έχοντας δίπλα τους τους μόνιμους γυμναστές, εργαζόμενους για δημιουργική απασχόληση, επιστασία, επαρκή αριθμό μόνιμων καθαριστών και καθαριστριών. Δεν ανεχόμαστε την απαξίωση του πολιτισμού, την υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση των αντίστοιχων δομών. Ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Τα προβλήματα που πρόσφατα παρουσιάστηκαν στην Αττική εξαιτίας της πολιτικής των κυβερνήσεων έβγαλαν στην επιφάνεια και την κουτοπονηριά τους. Ο ένας μετατοπίζει την ευθύνη στον άλλον, ενώ δίνονται στους Δήμους ψίχουλα για την πολιτική προστασία. Όλοι γνωρίζουμε ότι με το μάτι προβλήματα δεν λύνονται. Πρέπει να μπει τέρμα στα λόγια. Χρειάζεται άμεση χρηματοδότηση και προσωπικό στους Δήμους για να μπορούν να πράξουν ό,τι χρειάζεται. Αγαπητές φίλες και φίλοι, αυτά που αναφέραμε πιο πάνω είναι προβλήματα όλων των Δήμων. Έχουν αναφερθεί αναλυτικά στα συνέδρια της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, στον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Όμως η διοίκηση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων, όπως και το σύνολο των Δημάρχων, είναι δυστυχώς απόντες. Εξαντλούν τις ικανότητές τους στην περιγραφή προβλημάτων, την δημιουργία επιτροπών, συνεδρίων, συναντήσεων, ενώ γνωρίζουν πολύ καλά ότι ένας είναι ο δρόμος που φέρνει αποτελέσματα. Αυτός το αγώνα που αποκαλύπτει την αιτία και τους υπεύθυνους. Δυστυχώς, είναι μέρος του προβλήματος, στηρίζουν τις πολιτικές δυνάμεις του κεφαλαίου. Δεν πρέπει να μείνουν στο απειρόβλητο. Έχουν βαριές ευθύνες για εδώ που έχουμε φτάσει. Έχουν μετατρέψει τους Δήμους σε αμορτεσέρ
που απορροφά τους κραδασμούς ενός συστήματος που βρίσκεται σε σύψη και παρακμή. Αγαπητές φίλες και φίλοι, αυτή τη στιγμή γίνεται μέσα στη Βουλή συζήτηση περί μομφής. Η μομφή του λαού μας είναι απέναντι σε ένα σύστημα που έπαψε από καιρό να έχει την ικανότητα να ικανοποιεί τις ανάγκες του. Είναι εμπόδιο στην πρόοδο της ανθρωπότητας και του τόπου μας. Αυτό το σύστημα δεν παίρνει σουλούπομα. Γι' αυτό και αποτυχάνουν όλες οι εναλλαγές και ο ένας είναι χειρότερος από τον άλλον. Το δίκιο είναι με το μέρος μας. Δεν μένουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Όσοι μπουν εμπόδιο στην ευτυχία ενός αγωνιστή λαού θα γνωρίσουν την οργή του. Η ζωή διδάσκει ότι τίποτα δεν χαρίζεται, ότι όλα καταχτιώνται με πείσμα, αγώνα, ανατροπή. Ο δρόμος είναι μακρύς και δύσκολος, είναι μοναδικός και θα είναι νικηφόρος μπροστά μέχρι την τελική νίκη.